Night Drive Horror Map. Τώρα για τα Halloween είπε και το BMMG να γίνει horror παιχνίδι. Πες μου τη γνώμη σου για το Halloween decoration μου εδώ πέρα, που ελπίζω ότι δεν θα κάνει να πάρει φωτιά όλος ο καναπές μου. Και με το που σπονάρουμε στο horror map στο BMMG Drive, το οποίο έφταξε ο Spencer, ο οποίος φτιάχνει τα περισσότερα BMMG maps που παίζουμε σε αυτό το κανάλι. Θα το λικάρω στην περιγραφή. Ήδη το βλέπω λιγάκι τρομακτικό. Μας έχει instructions και recommended audio settings. Α, μου λέει, θα έχει jumpscare στο BMMG Drive. Παιδιά, δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι έτοιμος γι' αυτό. Εγώ συνήθως διαλύω αμάξι στο BMMG Drive. Τώρα θα διαλύσω τα αυτιά σας. Παρακάτσε να διαβάσουμε λίγο τις εντολές. Πάρε το χρόνο σου με το χάρτη. Μην βιάζεσαι και εξερεύνα. Βγες από το αμάξι σου. Όπως κάναμε τώρα, και κοίταζε τα πράγματα γύρω γύρω. Ακουστικά και controller recommended. Πρέπει να βρούμε όλα τα όλες τις πέντε ζωγραφιές. Ζωγραφιές. Οχ. Θα σας θυμίζει κάποιο παιχνίδι. Και λέει use default gravel roamer. Συγγνώμη φιλαράκι, τώρα θα πρέπει να σε αλλάξουμε. Κάτσε τώρα εγώ να φτιάξω λίγο τα settings. Ωραία, αρχίζω και ακούω κάποια πράγματα. Και αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ακούγονται έξω από το σπίτι μου ή μέσα στο παιχνίδι. Ποιος ξέχασε να κλείσει παράθυρο, παιδιά, και περνάει ο αέρας, ε? Ωραία, παιδιά. Περίμενε, έχω ιδέα. Και να χαμηλώσουμε λίγο τα φώτα. Ωραία, το start είναι εδώ. Μας έχει ένα background. Την προηγούμενη νύχτα αποφάσισες να πας μια εκδρομούλα. Τα Blackwoods Forest. Έχεις φτιάξει το κάμπινγκ σου. Νομίζω ότι θα είναι μια γρήγορη και εύκολο ταξίδι. Αλλά σαν πήγαινες, θα περνούσε κακοκαιρία και θα έκανε πολύ δύσκολο να οδηγήσεις. Και επειδή με το έφτασες στο δάσος, η κακοκαιρία δυνάμωσε. Έπρεπε να σταματήσεις και να περιμένεις. Που τώρα θα οδηγήσω στην κακοκαιρία, μην πεις κανένα δέντρο πάνω μου κατά λάθος. Οχ, και με το που το είπα, διαβάζω όσο περίμενας, άκουσες να πέφτουν μερικά δέντρα και να μπλοκάρουν το δρόμο. Για να φύγω! Ωραία, παιδιά, νομίζω είμαστε έντιμοι. Αν δεν έχετε φύγει ακόμα από αυτό το βίντεο, όσο σας διαβάζω την ιστορία εδώ πέρα. Και αν δεν έχεις φύγει, αφήστε ένα like, comment, share, subscribe. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Περίμενε, ρε, είναι σκοτεινά. Πρέπει να. Γυρίσουμε λίγο το αμάξι. Θα ήθελα να έχω ένα flashlight. Αυτά είναι τα δέντρα, ε. Μάλιστα. Πάντως η βροχή σταμάτησε. Μήπως θέλουμε λίγη βενζίνα. Έχει μουσική εδώ. Καλησπέρα. Είναι κανείς μέσα. Τώρα άμα μου κοιτάει κάτι περίεργο από εκεί μέσα. Κάτι εδώ πίσω. Παιδιά, αφήσατε μουσικές ανοιχτές και σχολάσατε. Τι είναι αυτά, ρε? Δεν τρέπεστε λίγο? Τρώει ρεύμα τώρα αυτό το πράγμα. Open 24/7. Ναι, η μουσική είναι open 24/7. Ρε φίλε, σε τέτοιους δρόμους δεν οδηγάς, ρε. Να μου πενταχτεί τίποτα εδώ πέρα στο δρόμο τώρα. Φάζει ότι εγώ απλά οδηγάω αυτή τη στιγμή. Μέχρι να βρω κάτι ενδιαφέρον να σταματήσω. Τώρα να σταματήσω έτσι στο δάσος, δεν με ψήνει. Βρήκαμε ένα πάρκινγκ και από ό,τι βλέπω έχει πολυκατοικία στη μέση του πουθενά. Ωραία φίλε, μπορείς να μπεις μέσα, ε. Ωραία, πάμε να δούμε, παιδιά, τι θα δούμε μέσα. Δεν είμαι και καλός με horror games, ξέρω εγώ. Φάση μπορεί να μου έχει κάποιο κλου μπροστά στο μάτι μου και εγώ να μην το καταλάβω. Από δεξιά ήρθα. Πάμε αριστερά. Στο full moon εκεί πέρα. Πολλά κομμένα δέντρα βλέπω. Πολύ μεγάλη κακοκαιρία έχει πέσει, ε. Είναι αυτό εδώ μπροστά μου τώρα. Οπα, αυτό εδώ είναι δέντρο. Καλησπέρα. Αυτό είναι ένα από τα drawings. Βρήκαμε ένα, έτσι. Παιδιά, να το σημειώσετε. Βρήκαμε το ένα. Και αυτή είναι μια στάση. Βενζινάδικο είναι αυτό. Η στάση λεωφορείου είναι αυτό. Να πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί πάνω. Βλέπω και κάτι εκεί πέρα μακριά. Νομίζω δεν μπορώ να ανέβω πάνω. Κρίστη καλύτερα. Κάτσε να σημειώσαμε. Βρήκαμε ζωγραφιά. Κάτι ακούω παραπάνω εγώ τώρα αυτή τη στιγμή όταν το γράφω. Μη μου κοντεύεις αν έχει κάτι εδώ πέρα τώρα. Κάτσε να γυρίσω μάξι να βλέπω λίγο. Τι είναι αυτό που ακούγεται έτσι? Σε μία αποθήκη με πράσινη καρέκλα. Κρίστη, ποιο είναι το πρόβλημα? Δεν ξέρω τι δυνατότητες έχει ένας map creator στο BMMG. Δεν ξέρω τι να περιμένω. Κάτι. Ναι, αυτά εδώ ίσως είναι τα πιο τρομακτικά πράγματα. Με το που βλέπεις, ξέρω εγώ, παιδική χαρά τη νύχτα. Μόνο να μην μου γυάσει κανένα παιδάκι τώρα, ε. Ένα παγκάκι και εδώ παίζουν τα παιδάκια.
Δεν ξέρω, μπορεί να παίζουν. Μπορεί απλά με εμάς να σφαίνεται τρομακτικό αυτή τη στιγμή που δεν έχουν φανάρια. Μπορεί τη μέρα να είναι πανέμορφο το μέρος. Καλά, εκεί μέσα δεν πάω καν, ρε. Όχι, 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 όχι. Όπα. Περίμενε, αυτό είναι κάποιο τράκα, ρε. Όχι, α, όχι, είναι το campsite. Περίμενε. Δικό μας είναι αυτό που αναφέραμε στην αρχή. Πάντως βλέπω ήδη μία ζωγραφιά εδώ πέρα. Η οποία δείχνει. Τι δείχνει τώρα αυτό εδώ πέρα. Κοιτάω από πάνω, το κοιτάω από κάτω. Κανείς εδώ, παιδιά? Ε, καλημέρα! Ήρθα, προσπαθώ να καταλάβω τι είναι αυτή η ζωγραφιά αυτή τη στιγμή. Δέντρα είναι δεν ξέρω, ρε φίλε. Αυτά έχω να σημειώσω. Ζωγραφιά 2 στο campsite με 2 πράσινες καρέκλες. Ωραία, έχει λίμνη από ό,τι βλέπω εδώ. Βλέπω πολύ μακριά 2 μεγάλα φανάρια. Εδώ ποιος ξέμεινε, παιδιά? Ποιος μια βοήθεια χρειαζόμαστε? Μήπως έπεσε κανένα δέντρο πάνω στο τροχόσπιτο? Παρ' αυτά, εμείς βρήκαμε και τρίτη ζωγραφιά, έτσι. Οι πράσινες καρέκλες τώρα σημαίνουν κάτι. Αυτή τώρα είναι το βενζινάδικο που σταματήσαμε στην αρχή? Όχι, είναι κάτι άλλο. Τρίτη ζωγραφιά στο τροχόσπιτο με 1 πράσινη καρέκλα. Όχι, εδώ άλλαξε ο δρόμος, παιδιά. Πλέον δεν έχει άσφαλτο πλέον. Είναι σαν τους δρόμους στο χωριό. Και εδώ χωρίζεται, περίμενε. Αριστερά και δεξιά μπορείς να πας. Θα σας ρωτούσα στα comments που θέλετε να πάμε, αριστερά ή δεξιά. Αλλά μέχρι να το βάσω αυτό το βίντεο, παιδιά, θα τελειώσει το Halloween, έτσι. Μπρο, λέω και εγώ χάσα τα φανάρια μου. Όχι. Βρήξε κόκκινο σπιτάκι. Ωραία. Ναι, δεν ξέρω, ρε. Ρε φίλε, είναι λες και είναι από... φτιαγμένο από... άντερα, ξέρω εγώ, τέτοιο κρέας. Ωραία, φαντάζομαι ότι μέσα δεν μπαίνω, δεν ανοίγει η πόρτα, έτσι. Όχι, δεν ανοίγει. Μήπως μία από τις ζωγραφίες έδειχνε αυτό? Εκεί που δεν καταλαβαίνουμε τι έδειχνε. Ξέρετε, κανονικά εδώ πέρα το πατάς μια επίσημη και φεύγεις. Και ελπίζω ότι δεν σε κυνηγάει κάτι από πίσω. Μας έχουν μείνει 2 ζωγραφίες να βρούμε. Εγώ να βρω 2 ζωγραφίες και είμαι πολύ χαρούμενος. Εντάξει, κανονικά θα είμαι πολύ χαρούμενος αν ξεφύγουμε πίσω από αυτό το. Πας αριστερά ή δεξί. Πάμε δεξιά πάλι, έτσι. Δεξιά μας βγήκε σε καλό πριν, ε. Όπα, περίμενε εδώ. Έχει και δεξιά πάνω και αριστερά. Έχουμε πολλά να εξερευνήσουμε, ρε. Διάλεξα να πάω δεξιά πάνω. Όσο πιο ψηλά είμαστε, τόσο πιο ασφαλείς είμαστε. Λογικά. Ωραία, βρήκαμε ένα γκαραζάκι, ένα σπιτάκι. Δεν βλέπω πράσινη καρέκλα παρόλα αυτά που σημαίνει. Περίμενε, έχει ζωγραφιά εδώ πέρα. Η ζωγραφιά είναι. Παιδιά, είναι σπηλιά αυτό. Και πριν. Μήπως ήταν σπηλιές και τέτοια. Τέταρτη ζωγραφιά στη μέση του πουθενά στο δάσος σε χαλασμένο σπίτι. Κάτι ακούω εγώ αυτή τη στιγμή. Χα! Κάποιος είναι πίσω μου. Όχι, όλα καλά, εντάξει. Η πόρτα δεν γράφει πάλι κάτι πάνω, ξέρω εγώ να... ποιος έμενε εδώ ή κάτι. Θα πήγαινα εκεί πίσω, ρε φίλε, αλλά δεν βλέπεις τίποτα εκεί πίσω. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ωραία, προχωράμε. Μου έχει μείνει μια ζωγραφιά. Πού είστε και τρίχα, μωρέ, δεν ξέρω, ρε. Παιδιά, πνίγεται κανείς, μπορώ να βοηθήσω, δεν έχω θέμα. Δεν κατεβαίνω όμως, έτσι. Φίλα είναι, okay. Το αμάξι δυσκολεύεται λίγο αυτή τη στιγμή. Και ακούω αυτούς τους ήχους από πίσω μου αυτή τη στιγμή. Τελικά, παιδιά, να πάω δεξιά ήταν λαθάκι, ε. Συμφωνώ. Από εδώ και πέρα πάμε μόνο αριστερά. Τελείωσε. Είμαστε πίσω στον κανονικό δρόμο. Σίγουρα δεν πάω πίσω για να πάω και αριστερά, έτσι. Από εδώ και πέρα μόνο αυτό το δρόμο ακολουθούμε. Αυτό διαλέξαμε. Εκεί είναι Χριστούγεννα. Τι φάση. Εδώ τι παίζει. Αυτό είναι αεροπλάνο, ε. Άρα λογικά εκεί είναι, ξέρεις, μικρό αεροδρόμιο. Κάτι που δεν βλέπω εδώ πέρα. Όχι, όλα είναι μια χαρά. Αν εξαιρέσει το προηγούμενο κομμάτι που περάσαμε. Περίμενε, okay, δεν είναι αεροδρόμιο εδώ πέρα. Βλακίες λέω, έχει ένα παγκάκι. Δεν βλέπω κάποια ζωγραφιά. Αυτά γιατί είναι πράσινα εδώ, εγώ έχω απορία. Ποιο είναι το lore τώρα εδώ πέρα? Αυτά εδώ τα βρίσκω λίγο περίεργα, έτσι, από πέτρες. Μετά βρίσκεις απλά λες και είναι, ξέρω εγώ, έχουν θάψει κάποιον εκεί πέρα. Είναι λίγο σας αυτό εδώ πέρα το κομμάτι. Αυτό είπα για τις σπηλιές πριν. Ανάγκη να μπούμε εκεί μέσα. Εδώ μας οδηγεί ο δρόμος. Έχω μείνει με 4 ζωγραφίες, έτσι. Αυτό είναι πολύ απότομο, ρε. Ωραία, έχουμε να πάμε αριστερά και δεξιά. Ξέρετε τι είπα πριν? Θα πάμε πλέον αριστερά.
Στα δεξιά δεν μας βγήκε σε καλό. Για αν και κάτι μου λέει ότι στην τελική. Ωραία, πάμε ξανά αριστερά. Παίζει να βγαίνει στο ίδιο δρόμο. Όπου και να πας, ξέρω εγώ. Αλλά θα το βλέπουμε εμείς θεωρητικά, όχι από. Μπορείς να έρθεις από εκεί. Ή θα κάναμε κύκλους αν είχαμε κάνει λάθος επιλογή. Το φως που βλέπω από εκεί πέρα είναι, ξέρω, φως του ήλιου, έχει ξημερώσει έξω μήπως, Και βγαίνουμε έξω. Κάτι βρήκαμε εδώ. Αυτό είναι τεράστιο κρεβάτι. Τι στο καλό είναι αυτό? Δεν βλέπω να έχει κάτι ζωγραφιά πάνω γιατί δεν χτυπάει καλά το φως, αλλά τι στο καλό είναι αυτό? Ωραία, πάμε ξανά αριστερά, εγώ λέω. Ναι, τέλεια, τέλεια. Το αριστερά μας... Ρε, πού είμαστε? Ο ήχος στη φάση. Δεν θέλω να γυρίσω πίσω μου τώρα αυτή τη στιγμή και δεν... Φρένα, δεν δουλεύουν, να ξέρετε. Α, ναι, αυτό γλιστράει κιόλας, είχαμε, ρε. Το BBMG, παιδε, δεν θα είναι ποτέ ξανά το ίδιο. Όπα, κάτι βρήκαμε. Wait! Αυτό είναι το ίδιο σημείο που είχαμε βρει την ζωγραφιά. Δεν θυμάμαι αν είχε αυτή η αντενούλα. Εδώ υπήρχε η καρεκλίτσα. Αλλά δεν υπάρχει τώρα. Άρα λες το σπίτι που βρήκαμε υπήρχε κάπου στο map το ίδιο που ήταν κανονικό και εκεί λογικά ήταν η πέμπτη ζωγραφιά. Και απλά αυτή τη στιγμή ζούμε ό,τι είχαμε βρει ξανά, αλλά σαν... Έχει μεγάλο χτίριο εκεί πέρα. Έχει πολλά σπίτια εδώ. Εγώ δεν τα είχα βρει αυτά πάνω στο map. Βρήκαμε αυτή την πολυκατοικία. Ναι. Το είχαμε βρει αυτό. Μου έσκασαν τα λάστιχα, ρε. Χέστηκα πάνω μου. Τώρα έχουμε θέμα, Μήπως το παιχνίδι θέλει. Αυτό τώρα εκεί είναι ένα μάτι. Φαινόταν από μακριά, σαν ένα μάτι. Αλλά αυτό είναι το τροχόσπιτο που είχαμε βρει. Αυτό εδώ δεν. Πέμενε. Αυτό εδώ είναι το περίπτερο, όχι έτσι. Αυτό σημείο δεν το έχουμε βρει. Το φαντάζομαι αν πηγαίναμε, ας πούμε, δεξιά ή αριστερά, αντί δεξιά, θα τα είχαμε βρει όλα αυτά. Ούτε αυτό θυμάμαι να είχαμε βρει προσωπικά. Δεν ξέρω που έχουμε μπει, ρε. Κάτι μου λέει ότι ζωγραφιά εδώ την Πέμπτη δεν θα τη βρούμε πάντως. Αυτό δεν το έχουμε βρει. Αυτό εδώ πέρα το camping σημείο, σιγά, είναι όλο το map. Εδώ κάτω στη σπηλιά. Θα βγω ποτέ από εδώ μέσα? Είμαι έτοιμος απλά να το πατήσω, ρε. Είμαι έτοιμος απλά να το πατήσω. Μπορεί να κοντεύουμε σε έξοδο και αυτή τη στιγμή να μας κυνηγάνε. Δεν έχουμε φρένα. Πρέπει σιγά. Δεν έχουμε φρένα. Όλα καλά. Drift το κάναμε. Ωραία, μάνα μου. Αυτό είναι μία από τις φωτογραφίες. Που βρήκαμε. Πού πέφτω, πού πάω, πού είμαι, τι είναι αυτό, ποιος με έφαγε? Μας έφαγε. Αυτό είναι το plot, έτσι. Όλο αυτό το camping σημείο ήταν ένα μεγάλο τέρας που όποιος έρχεται εκεί του τρώει, έτσι. Και δεν το καταλαβαίνει, σιγά σε τρώει. Αυτό ήταν, τα ζωγραφίες ήταν τα σημάδια από προηγούμενους, τι έχουν δει, τι έχουν βρει. Να δούμε πού θα μας πετάξει. Αυτό είναι το βόσπο, αυτό είναι το... Πού έχω πέσει! Πού είμαι! Δεν το φτιάχνω μία το αμάξι να μάθω τι. Είμαστε στο στομάχι του τέρας τώρα, έτσι. Αυτό παίζει τώρα. Είναι μόνο μία έξοδος από ό,τι βλέπω. Εκεί... Πέρα. Είμαστε στο ποπό του τέρας τώρα. Προσπαθούμε να βγούμε. Κάπου έχω... βγει. Δεν έχω βγει πουθενά. Αδιέξοδος είναι εδώ πέρα. Παρακαλώ. Thanks for playing. The organism will now digest. Τι να κάνει digest?